Βλέπω πολλά μικρά παιδάκια. Θα ξεκινήσω με κάτι το οποίο συνέβη χθες με παιδιά. Πήραν να σβάρνα κάτι καλό, δεν κάτι αυτά. Δεν παίξανε καθόλου τα ηχεία. Ο άνθρωπος χάσαμε το βίντεο που τραβούσαμε χθες. Οπότε πάλι σήμερα αναγκαστήκαμε να ξαναφέρουμε πάλι τον άνθρωπο να μας ξανατραβήξει πάλι το τέτοιο. Οπότε θα ήθελα τα παιδιά τουλάχιστον να μην μετακινούνται. Θα σας δώσω λίγο μια προσοχή παραπάνω. Λοιπόν, ευχαριστήσεις θα ξεκινήσω. Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Γιούλη Μποντού, πρώην αντιδήμαρχο πολιτισμού και νυν αντιδήμαρχο την κυρία Κότογλου για την παραχώρηση του αμφιθεάτρου δωρεάν και στις πρόβες αλλά και στις παραστάσεις. Όπως και τον πρόεδρο του τοπικού δημοτικού συμβουλίου, τον κύριο Τζάρι Κωνσταντίνο και τον αντιδήμαρχο της περιοχής μας, τον κύριο Λιβογιάννη. Η παράσταση που θα παρακολουθήσετε υλοποιήθηκε εξ ολοκλήρου από την θεατρική ομάδα. Σε αυτούς που θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα είναι και ο φιλοπρόεδρος σύλλογος που μας παραχώρησε την κονσόλα και τα ηχεία για την ηχητική κάλυψη της βραδιάς, των βραδιών μάλλον της παραστάσεων, όπως και τον Ντόμι τον Τζίτογλου, ο οποίος προσπαθεί εκεί με τα ηχητικά του, με τον φωτισμό του, ένα θερμό χειροκρότημα για όλους αυτούς. Αυτό που σας προείπα, ότι η θεατρική ομάδα δεν βοηθήθηκε από πουθενά και είναι εξ ολοκλήρου δικιά μας παραγωγή, να το πούμε έτσι, είναι ο λόγος ότι σκηνοθεσία, σκηνικά, κουστούμια και μουσική επένδυση έγινε από μας. Ο καθένας σκηνοθετούσε τον διπλανό του, φτιάξαμε τα κουστούμια μας, φτιάξαμε τα σκηνικά μας, δεν υπάρχει κάπου δηλαδή ούτε σκηνογράφος, ούτε ενδυματολόγος, ούτε σκηνοθέτης. Το κητίον που είδατε στην είσοδο και για όσους δεν το είδαν όταν μπήκαν μπορεί να το δουν όταν θα φύγουν, αφορά μια οικονομική ενίσχυση, ό,τι θέλει ο καθένας, για το σπίτι Γαλήνης Χριστού του Αγίου Γεωργίου, για τις γυναίκες που μαγειρεύουν και τους άπορους στη Νέα Χίαλο, και για το κοινωνικό παντοπολείο, για τρόφιμα που πηγαίνουν στα σπίτια του Αγίου Ραφαήλ της Πάνω Εκκλησίας. Ό,τι χρήματα συλλεχθούν θα μοιραστούν για να πάνε αντίστοιχα. Γιατί υπάρχουν πράγματα από τα οποία μπορεί να μαζέψουμε 100 κιλά μακαρόνια, δεν λέει κάτι αν δεν έχουν λάδι ή αν δεν έχουν αλάτι, που δεν παίρνει κανένας, ας πούμε. Είναι πράγματα δηλαδή που κάποια χρειάζονται χρήματα. Στο σημείο εδώ που, άλλη, που είναι λίγο κέραιο, είναι τα κινητά σας, στο αθόρυβο. Κάθε βράδυ το λέμε και κάθε βράδυ χτυπάνε 3 κινητά, δεν ξέρω πώς γίνεται. Εγώ το ξαναλέω πάλι, με όλο το θάρρος. Λοιπόν, και αν θέλετε κάτι να φάτε, να περιμένουμε 5 λεπτά ακόμα, να το φάτε και να καθίσετε, γιατί αφού το χρίτσι, δεν είμαστε επαγγελματίες. Σας ζητούμε συγγνώμη για αυτό που σας το λέω. Δεν είμαστε επαγγελματίες ηθοποιοί και με το πρώτο χράτς, ντάν, μπαμ, έτσι χάσουμε τα λόγια μας, δεν μαζεύεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι άλλοι που μπορούν να μιλάνε σε ένα κοινό και να παίζουν κιόλας. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, δεν έχουμε εκπαιδευτεί. Το έργο μας είναι 1 ώρα και 1 τέταρτο και μπορεί να φτάσει μέχρι 1 ώρα και μισή περίπου, αναλόγως με το γέλιο. Όσο πιο πολύ γελάτε εσείς, τόσο πολύ το τραβάμε εμείς. Αυτό που επιτρέπεται είναι να γελάτε άφοβα, θα σταματάμε να γελάτε, να το ευχαριστιέσαστε και εμείς θα συνεχίζουμε εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας θέαση. Επιτέλους.
Καλημέρα σας. Ώστε εδώ μένει ο Δον Καμήλο. Τι ωραίο πρεσβυτέριο. Θέλετε το Δον Καμήλο? Όχι, όχι. Δηλαδή, ναι, τον ήθελα, αλλά θα περάσω μία άλλη μέρα. Εσείς? Εγώ είμαι η ανιψιά του, κόρη της αδερφής του. Και μένετε μαζί του διαρκώς? Ήθελα να πω, του μαγειρεύετε, τον περιποιείστε? Φυσικά, εσείς. Ποια είστε? Είμαι ξένη. Έχω 2 μήνες στην πόλη σας. Πηγαίνω τακτικά στην εκκλησία και ακούω τον θείο σας. Πραγματικά είναι καταπληκτικός. Φυσικά, εσείς δεν το καταλαβαίνετε. Αχ, έτσι συμβαίνει πάντα με τους μεγάλους άντρες. Δυσκολότερα από όλους, τους καταλαβαίνουν οι δικοί τους. Περιμένετε κανέναν? Ω, ναι, με συγχωρείτε. Θέλετε να πω κάτι στον Δον Καμήλο? Όχι, όχι. Εγώ σήμερα απλώς περνούσα από το πρεσβυτέριο και μπήκα να ρωτήσω ποιες ώρες δέχεται. Μα σχεδόν πάντοτε όταν δεν είναι στην εκκλησία. Θέλω να πω ποιες ώρες είναι μόνος του. Τα απογεύματα, εγώ πηγαίνω σε ένα ξοκλήσι, εδώ, πάνω, στο βουναλάκι. Κατάλαβα, ευχαριστώ. Θέλετε να μου πείτε το όνομά σας? Δεν υπάρχει λόγος. Το όνομά μου δεν θα λέει τίποτα στον αδεσιμότατο. Σας είπα, είμαι ξένη. Όπως νομίζετε. Πείτε του μονάχα πως πέρασε μια θαυμαστριά του. Εάν φυσικά δεν είναι αμαρτία αυτή η λέξη. Ω, δεν. Λοιπόν, θα του τηλεφωνήσω κάποια στιγμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρετε. Χαίρετε. Τζούλια. Κάρλο, τι κάνεις εσύ εκεί πέρα? Φυλάγομαι, Τζούλια μου, φυλάγομαι. Είσαι καλά? Μια χαρά, εσύ? Εγώ? Μια χαρά και 2 τρομάρες. Ο Κάρλο Μικελίνη στο πρεσβυτέρο, αλλά τι να κάνουμε, βλέπεις. Με στέλνει ο Μάριο και ο Μάριο είναι φίλος. Αλήθεια, μου είπε ότι του τηλεφώνησες να έρθει. Τι συμβαίνει? Συμβαίνει κάτι σοβαρό και έπρεπε να μιλήσουμε από κοντά. Κι ήταν ανάγκη να τον κουβαλήσεις εδώ στο στόμα του λύκου. Κάρλο! Θέλω να πω, βρε Τζούλια μου, ότι είναι επικίνδυνα, γι' αυτό δεν μπόρεσε να έρθει. Μου είπε να σου ζητήσω 1000 φορές συγγνώμη, αλλά δεν γινόταν. Είναι, βλέπεις που έχει πάρει και από φόβο αυτόν τον παπά. Μα γιατί? Ξέρω κι εγώ. Ίσως γιατί του τις έβρεχε όταν ήταν μικρός. Ξύλο να δουν τα μάτια σου. Στη γειτονιά όλοι λένε ότι το πρώτο ξύλο της ζωής του από αυτόν το έφαγε. Και μάλιστα στα βαφτίσια του. Στα βαφτίσια του? Ναι, στα βαφτίσια του. Ο πατέρας το πεπώνε, ήθελε να το βγάλουνε Λένι. Ο Δον Καμήλο ήθελε να του δώσουν το όνομα του πάπα. Αρπαχτήκαν μέσα στην εκκλησία και τις περισσότερες τις έφαγε το μωρό. Τράβω ένας από εδώ, τράβω άλλος από εκεί, κόντεψαν να τον ξεσκίσουνε. Και έμεινε και αβάφτιστο. Δεν έγινε τελικά η βάφτιση. Ο Δον Καμήλο λέει πως όχι. Αφού να φανταστείς, το όνομα που έχει το πήρε πολύ αργότερα και αυτό σχεδόν μόνος του. Γι' αυτό σου λέω, πώς να ερχόταν εδώ άμα το μάθαινε ο θείος σου? Εδώ που φτάσαμε, ο θείος μου πρέπει να το μάθει. Τι να μάθει, βρε Τζούλια μου, ότι έχετε σχέση? Ναι. Α, δεν πας καλά, το χάσες. Δεν πας καθόλου καλά. Η ανιψιά του παπά με το γιο του Αρχιμπολσεβίκου. Πρεθόρμηξε να σας φάει και τους γιο, και αυτός και ο πατέρας. Ειδικά τώρα που έχουν ανάψει και τα αίματα με τις εκλογές. Το ξέρω, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Πώς δεν γίνεται αλλιώς? Και ο Μάριο θέλει να παντρευτείτε, αλλά λίγο αργότερα. Πρέπει, Κάρλο, τώρα. Τώρα δεν γίνεται. Να περιμένετε μέχρι το καλοκαίρι να ανοίξει και το συνεργείο του. Αυτά μου είπε να σου πω. Και εγώ σου λέω να του πεις ότι μέχρι το καλοκαίρι θα είναι πια μπαμπάς. Τι είπες? Είσαι σίγουρη γι' αυτό? Δεν κάνουν λάθη σε αυτά οι γυναίκες. Να πάρει ο διάολος, να πάρει. Κάρλο! Συγγνώμη, Τζούλια μου, συγγνώμη, αλλά... Αλλά τώρα τι κάνουμε? Ο Μάριο φοβάται, εσύ ντρέπεσαι. Μήπως, λέω, μήπως να το πει σε καμία φίλη σου και να τον πλησιάσει, να του το πει έτσι με τρόπο. Ξέρω κι εγώ. Δεν είναι κακή ιδέα. Θα παρακαλέσω τη Λάουρα να μιλήσει στον Δον Καμήλο. Αλλά θα έρθει αμέσως ο Μάριο μετά από εδώ να τον δει, έτσι να του πει. Μην ήσυχη, Τζούλια μου. Μόλις ειδοποιήσεις, ο Μάριο θα τρέξει να κάνει το καθήκον του. Και σε χαιρετώ τώρα, Τζούλια μου. Τσάου και να προσέχεις, κοπέλα μου, να προσέχεις. Τσάου, Κάρλο. Τζούλια, τι κάνεις, παιδί μου, στο παράθυρο? Τίποτα, ξεχάστηκα. Να σου πω λίγο. Σε βλέπω τώρα τελευταία, είσαι κάπως ανήσυχη, λίγο αφηρημένη, κάπως σκεπτική. Συμβαίνει κάτι? Όχι, όχι, θείε μου. Μήπως έχεις πεθυμίσει τη μητέρα σου? Όχι, όχι, θείε μου. Άλλωστε θα έρθει αυτές τις μέρες. Ποιος? Θα έρθει εδώ η Ασπασία? Αν μη μου λες τέτοια. Γιατί δεν τη θέλεις? Δεν τη θέλω και την παραθέλω. Δεν λέω, αδερφή μου είναι και έχω και 5 χρόνια να τη δω.
Καλά, τώρα θα έρθει η Ασπασία με τις εκλογές. Ε, καλά, τι σχέση έχουν οι εκλογές? Έχουν και παρά έχουν. Βλέπεις, η μάνα σου δεν είναι όπως ήταν παλιά. Πήγε στο Μιλάνο. Πήγε να ανατρέψει το καρτούν καθεστώς. Έμπλεξε με το προλεταριάτο. Πω, πω. Έτσι και έρθει εδώ. Θα κάνουμε, θα μεγαλωθήκαμε. Θα τη πούμε τώρα που θα έρθει εδώ δε, να μην μιλάει. Ναι, και θα κρατήσει η Ασπασία το στόμα τη κλειστό. Και πες ότι το κρατάει. Τίποτα ενάντια να τη ξεφύγουν και τίποτα για μπουρζουαζίες και κολεκτίβες. Πάει μετά. Τι γίνομαι εγώ μετά, ε? Ε, καλά, θεία μου, κάτι θα σκεφτούμε. Ναι, ναι, θα τη βάλουμε ένα φήμωτρο. Μόνο έτσι θα σωθούμε. Τέλος πάντων, ας έρθει και θα δούμε τι θα γίνει. Τζούλια, παιδί μου. Ορίστε. Μου κάνεις ένα καφεδάκι. Μάλιστα, θεία μου. Μπράβο. Η Ασπασία. Εδώ σημάδατε! Παναγία μου! Τι είναι αυτή την κολλητάκη! Ήρθε η κυρία Φλουράτου και θέλει να σας δει. Κυρία Φλουράτου! Πρέπει να τη δεχτείτε. Oh. Έχει και μια δημοσιογράφο μαζί της. Μπα. Εμένα βέβαια δεν με πέφτει λόγος γιατί είμαι μια γράμματη κλεισάρισα εδώ μέσα. Αλλά αύριο, αύριο θα έχουμε την ανάγκη της. Γιατί θα είναι πάλι δήμαρχος. Η κυρία Φλουράτου! Κόβω το κεφάλι μου. Α, κεφάλι σε βλέπω. Το είδα καθαρά στον ύπνο μου, εντεσιμότατε. Τι είδες πάλι στον ύπνο σου, Νικολέτα? Καθόμουν εκεί, στη γωνία. Εδώ! Εκεί και κρατούσα στα χέρια και το λιβανιστήρι. Ο κουνά σου μπαίνει μέσα ο Στάλιν. Πίσω του λέω Ιωσήφ Βυσσαρίωβιτς, πίσω άθε! Και χραπ, χρουπ με το λιβανιστήρι. Το σκότωσες? Όχι που θα τον άφηνα. Ωραία! Τι δεν έβγαλε! Εδώ το πέτυχα στο σταυρό κατευθείαν. Βρε Νικολέτα, πολύ μου βόρα γίνεσαι στον ύπνο σου, να προσέξεις. Γίνομαι, να με δεις μονάχα και να με φοβητήσετε. Δεν σε βλέπω, δεν σε βλέπω. Με τρέμει όλη ο δουλειάς και με υπολογίζουν και στρατηγοί και καρδινάλοι. Να σου πω, ακόμα και ο Άγιος Πατέρας με. Με όλο του το δίκιο. Με όλο του το δίκιο, βέβαια. Άρα, βέβαια, εσείς μπορεί να με κοροϊδεύετε, αλλά εγώ στον ύπνο μου είμαι πολύ ευτυχισμένη, εντεσιμότατε. Όπως φαντάζομαι είστε κι εσείς. Όταν νομίζετε ότι μιλάτε με τον ημών Ιησού Χριστό. Νομίζω, δεν νομίζω. Μιλάω αληθινά. Μιλάτε! Αλλά τι κάνω. Καλά, τι με νοιάζει εμένα τώρα, με ποιον μιλάτε και με ποιον δεν μιλάτε εσείς. Τι θα γίνει τώρα με την υποψήφια δήμαρχο να περάσει? Πες την να περάσει. Μάλιστα. Περάστε. Ευαισθημότατε, με συγχωρείτε, εν ενοχλώ. Μας κάνουμε. Τι, κυρία Φλουράτου, σας είπα, δεν ανακατεύουμε με τις εκλογές. Ευαισθημότατε, ξεχνάτε πως είμαι υποψήφια του Χριστιανού Δημοκρατικού Κόμματος. Αν δεν με υποστηρίξετε, είναι σαν να βοηθάτε εκείνο τον αντιπαλό μου, τον Πεπόνε, που είναι κομμουνιστής και άθλος. Αυτό, αυτό. Και σε τι υποστήριξη ζητάτε, δηλαδή? Δεν ήρθα εδώ να σας μάθω τη δουλειά σας. Ωστόσο, μιας και με ρωτήσατε, έχω κι εγώ μια μικρή ιδέα. Να την ακούσουμε, λοιπόν. Ναι. Πώς είπαμε, καλά, αρχίζουμε. Είμαστε λαός μεσογειακός. Αχ, ναι. Είμαστε λαός μεσογειακός, καθώς γνωρίζετε. Είμαστε, είμαστε. Οι άντρες μας είναι γεμάτοι φλόγα. Φλόγα ερωτική. Είναι, είναι. Οι άντρες μας έχουν μεγάλη αδυναμία στις γυναίκες. Έχουν, έχουν. Η Αγία Εκκλησία μας ασκεί μεγάλη επιρροή στο γυναικείο φύλο. Καταλαβαίνετε, λοιπόν. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Είναι μια ιδέα που την εμπνεύστηκα από τη Λυσιστράτη του... Τι? Του... Πώς τον είπαμε καλά εκείνον τον αρχαίο που γράψε τη Λυσιστράτη? Αριστοφάνη τον είπαμε. Πάλι τον ξεχάσατε. Αφού ξέρεις ότι έχω πρόβλημα με τα ονόματα του Αριστοφάνη. 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 Του Αριστοφάνους, λοιπόν. Α, του Αριστοφάνους, βεβαίως, βεβαίως. Μάλιστα. Θα πούμε, λοιπόν, στις γυναίκες να κάνουν αποχή. Από τις εκλογές. Θεός, φυλάξε, ευαισθημότατε. Ερωτική αποχή, ευαισθημότατε. Δεν θα αφήσουν τους άντρες τους να τις πλησιάσουν, αν πρώτα δεν ορκιστούν ότι θα μας ψηφίσουν. Α, δηλαδή, ή ψηφίζεις άντρα μου την κυρία Φλουράτου για δήμαρχο, ή δεν έχεις. Ψάχνει ο ευαισθημότατος. Ακριβώς. Πείτε μου, ποιος θα βαστάξει ως την άλλη Κυριακή, ε, ποιος? Κανείς. Θα τρελαθούν όλοι. Και δηλαδή, μόνο τρελαθούν θα ψηφίσουν εσάς για δήμαρχο και την παράταξή σας. Σας παρακαλώ. Είμαι μια έγκριτος πολίτης, νομιμόφρυνο, εθνικόφρυνο. Και σουφρόφρο, και σουφρόφρο. Ευαισθημότατος. Με αυτή την κίνησή σας, ευαισθημότατε, υπενήσεστε ότι με θεωρείτε κλέφτρα. Όχι, σας θεωρώ πιανίστα. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. 4 χρόνια έχετε τη δημαρχία και έχετε φάει το καταπέτασμα. Εσείς και οι δικοί σας.
Και μη σου λες και δεν υπάρχει άλλος τίμιος άνθρωπος να βάλουμε για υποψήφιο. Μόνο την κυρία Φλουράκη. Μη χάσουμε νεφιά με λόγια. Με άλλα λόγια, αρνείστε να με υποστηρίξετε. Αφήστε με να περάσω. Αφήστε με να περάσω. Καλά το είχα καταλάβει, προβοκάτορες. Συνωμοσία, ε. Τώρα, μάλιστα. Ρε γλέντια. Δάλε το καπέλο σου, τάκρο μου. Σε πρεσβυτέριο μέγες. Και εκείνη η κοκάρτα, τι νομίζεις ότι έχει όρεξε ο κύριος εδώ να βλέπει σφυρογράφανα. Αν δεν του αρέσει να κοιτάει αλλού. Είπες. Αλλά του αρέσει. Γιατί ο Χριστός, αν θες να ξέρεις, ήταν ο πρώτος και ο καλύτερος κομμουνιστής. Α, δεν υπάρχει. Έλα εδώ. Το καπέλο σου. Το Χριστό, κομμουνιστή, πού να... Είδε σημότατε, ηρεμήστε δε σημότατε. Το θράσος των κομμουνιστών είναι πλέον γνωστό. Είναι. Θράσος, ε. Ναι. Καπιταλιστές, σας πιάνω παθοφόρο να συνωμοτείτε ενάντια του λαού και μου στάτε και τα ρέστα από πάνω. Έννοια σας και οι λαϊκές δυνάμεις θα χρυπνούν και θα τσακίσουν πλέρια την παπανταστική συνωμοσία με μαζική κινητοποίηση και αγκιτάτσια. Μα κοιτάτσια, να κόψετε το λαιμό σας. Τι καλέ αυτή η αγκιτάτσια, τι είναι. Ξέρω κι εγώ. Τι είναι καλά η αγκιτάτσια. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Παπά, προβλέπω άσχημα μπλεξίματα. Είπες ότι δεν θα ανακατευτείς σε εκλογές. Αυτό κάνω, δεν ανακατεύομαι. Ανακατεύεσαι. Ανακατεύεσαι και πας ενάντια στο λαό που προχωράει ακάθεπτα, μαρξιστικά, προς την εξουσία μέσα από την καπιταλιστική στρουκτούρα και σύμφωνα με την ιστορική αντίληψη του ματερεαλιστικού προτσέτ. Ορκίζομαι πως δεν ανακατεύομαι και κινέζικα κατεγνωρίζω. Α, κινέζικα! Ω τη γλώσσα του λαού σου φαίνεται κινέζικα. Τι να σου κάνω που έχεις παρέα τις κυρίες. Εσένα όμως παπά θα σου το πω. Είσαι αντιδραστικός. Είμαι, γι' αυτό θα πάω στον παράδεισο. Άλλοτε σου είχα μια εκτίμηση. Ντρέπομαι που το λέω. Να πάω να κάνεις αυτοκριτική στην ολομέλεια. Έχω αισθήματα εδώ. Δεν μπορώ να ξεχάσω ότι στην κατοχή πολεμήσαμε μαζί τους Γερμανούς. Μάλιστα, κάποτε που τραυματίστηκα, με κουβάλισα στην πλάτη σου. 3 ώρες δρόμους. Το θυμάσαι, μου έσωσε τη ζωή τότε. Ε, στα νιάτα του άνθρωπος κάνει πολλές τρέλες. Έλα, Χριστουδίκου, αστεία το πα. Σήμερα όμως είσαι μαύρη αντίδραση. Σήμερα είσαι εχθρός του λαού. Έγινες ένα με τη κυρία από εδώ. Η κυρία Φλουράτου είναι μια εξαίρετη κυρία, μια έγκριτος δήμαρχος, ένας άγγελος, άλλα. Πω, πω, τι είναι τώρα αυτά που λες. Μα δεν παιδεύεις στο σπίτι σου, θα πες να σε πλαφώσει. Κατάλαβα. Είσαι τέτοι μητσικότσι με τον φασισμό. Είμαι τέτοι μητσικότσι με τον ημώνη σου Χριστό. Χτυπάτε το λαό πισόπλατα, αλλά να το ξέρεις, οι λαϊκές δυνάμεις αγρυπνούν. Σκασίλα μας. Εργατιά και αγροτιά, ενωμένες αδερφικά, θα τσακίσουν την αγκιτάτσια με τις αντιδραστικές, σκοταδιστικές και σεκταριστικές σας πράξεις. Ας μην πέταξε ξασπρί, και το δίνω σε καρπολέτη. Κάσω για σένα, κυρά μου, με την πληρωμένη πένα σου από εδώ. Θα τα πούμε μετά τις εκλογές, όταν θα είμαι δήμαρχος και θα κάνω έλεγχο στα βιβλία σου. Τίποτα άλλο δεν σου λέω. Πάρε με κάτι! Το θράσος του δεν έχει όρια πια. Είχε όμως κάτι. Εμένα κατά βάθος μου άρεσε και ως δήμαρχος δηλαδή. Και εμένα μου άρεσε. Και εμένα. Έτσι να βγουν όλοι οι δήμαρχοι αριστεροί, έτσι για να βάλετε μυαλό. Ποιος καλέ, εγώ να βάλω μυαλό. Εσείς όλοι σας. Που πήγε και σταυρώθηκε για μας τα παλιωτόμαρα. Δον Καμίλο. Παλιωτόμαρα. Παλιωτόμαρα μας δεν πιστεύει. 2000 χρόνια μας τα λέει. Βρε εσείς λέει, που διαφετεύετε τον κόσμο. Αφήστε λίγο τα φτωχαδάκια αυτά να ανασάνουνε. Τίποτα εμείς. Δώσ' του φόρους, δώσ' του μπαμπούμ. Έτσι σου λέει. Θα σας κανονίσω κι εγώ λοιπόν τώρα μαρξιστικά. Έτσι. Κάτω η μπουρζουαζία. Κάτω το παπαδαριό. Αυτός ο... Πρόσεχε τον Καμίλο. Είναι πίσω σου. Ο άγιος άνθρωπος. Ευχαριστώ τον Καμίλο. Σεβασμιότατε, δεν σας αντελήφθη. Μέσωσες το παιδί, θα θούσες να δεν λέγεται. Τον Καμίλο,
Είμαι εξωφρενών με αυτά που άκουσα. Σκέψου πως θα ήταν με αυτά που δεν άκουσε. Ποιο σημασμιότατε, το κάτω η μπουρζουαζία. Είχα μια πολιτική συζήτηση με την κυρία Φλουράκου από εδώ. Να σα συστήσω, κυρία Φλουράκου. Εξαίρετη κυρία, υποψήφια δήμαρχο. Δική μα. Εννοείται, του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος. Τι άλλοτε. Σαένιο ο παπά. Την ευλογία σα, σεβασμιότατε. Φλουράκου, Φλουράκου. Θυμάμαι το όνομά σα. Εσείς δεν είχατε εκείνο το ωραίο σχέδιο για την ίδρυση ενός χριστιανικού πρεβατορίου, εκπαιδευτηρίου ή κάτι τέτοιο. Ορφανοτροφείου, παρακαλώ. Ναι, ορφανοτροφείου, μπράβο. Ζητούσατε μάλιστα από την Αρχιεπισκοπή μια ενίσχυση της τάξης των 50 εκατομμυρίων. 80 εκατομμυρίων, παρακαλώ. Ναι, 80, μπράβο. Ο μπομπάζα. Δυστυχώς, τέκνο μου, η Αρχιεπισκοπή διέρχεται ημέρας καλυπάς. Θα προσευχηθούμενε στον κύριο να βελτιωθούν τα οικονομικά μας. Τώρα σωθήκαμε. Θα προσευχηθούμενε επίσης να θριαβεύσετε στις εκλογές. Σας ευχαριστώ. Αλλά ξέρετε, οι δήμαρχοι δεν βγαίνουν μόνο με προσευχάς. Χρειάζονται και υποστήριξη. Μα δεν φαντάζομαι ότι θα βρεθεί παπάς που θα αρνηθεί να σας υποστηρίξει. Έτσι νομίζετε. Γιατί. Γιατί υπάρχει παπάς που αρνείται να σας ενισχύσει. Μπα, πού να βρεθεί τέτοιος παπάς. Ώστε να μείνω ήσυχη, Δον Καμήλο. Φυσικά. Αφού το λέει ο Εδεσιμότατος. Τότε επιτρέψτε μου να αποσυρθώ. Έχετε τσακίδια. Δεν μου είπατε όμως, αν αρνηθεί ένας παπάς να με υποστηρίξει. Μα σας είπα τέκνον μου, δεν το πιστεύω. Αν, λέω, αν. Παντής, κακιά. Τότε δεν θα σας πω τέκνον μου. Μην ξεχνάτε πως οι παπάδες είναι άνθρωποι ελεύθεροι. Πολύ σωστά. Έχουν και εκείνοι τη συνείδησή τους. Πολύ σωστά. Τις ιδέες τους, τις αδυναμίες τους. Μπράβο! Καταχάρηκε ο Εδεσιμότατος. Πάντως, αν υπάρξει τέτοια περίπτωση, συντοπίστε με. Τάδε παπάς αρνείται. Τίποτα άλλο. Τώρα, μάλιστα, συνεννοηθήκαμε. Τάδε παπάς αρνείται. Πασέβη μου. Προσκυνώ, σεβασμιότατε. Καλή σας μέρα. Θα σας ενημερώσω. Τάδε παπάς αρνείται. Καλημέρα, Δον Καμήλο. Αρνήθηκες να την υποστηρίξεις, Δον Καμήλο. Μπορώ να μάθω το γιατί. Γιατί είναι ένα κουμάσι, ένα που λέγονται αυτά τα πράγματα. Τι μουρμουρίζει εκεί, Δον Καμήλο. Τι μιλάς, σεβασμιότατε. Κάτι έλεγα εδώ με τον κύριο. Με ποιον. Με τον Χριστό. Ώστε κουβεντιάσει με τον Χριστό τώρα. Ωρα, χρόνια βέβαια. Σε γιατρό το είπες. Όχι. Σε παπά. Σε παπά το είπα. Στο παπαβηγέντιο. Το πνευματικό μου αποδήμησε εις κύριον της προάλλες. Σοφός άνθρωπος. Και τι σου είπε. Να σας τα πω όπως μου τα είπε. Ναι, ακούω. Δον Καμήλο, μου είπε. Θα μπορούσε πράγματι να είναι ο Χριστός αυτός που ακούς. Γιατί αν αποφάσισε να παρουσιαστεί σε κληρικό, δεν θα πήγαινε στον Πάπα, ούτε σε κανένα καρδινάλιο. Αυτοί είναι φαρισαίοι και υποκριτές. Σας τα λέω όπως μου τα είπε. Πέρα κάτω. Θα αποφάσισε να βρεθεί σε ένα παπά απλοϊκό, φτωχό και αθώο μέχρι βλακείας. Σε και σένα. Μάλιστα. Μάλιστα. Και αυτό που ακούς είναι η φωνή της συνείδησής σου. Και την ακούς γιατί είσαι καλός χριστιανός. Αν ήσουν κάνας καρδινάλιος... Καλά, σταμάτα. Αρκετά. Κατάλαβα. Και τι λέτε με τον κύριο. Α, πολλά και διάφορα. Άλλοτε τον ρωτάω κάτι και δεν μου απαντάει και όταν μου κάνει τον κουφό πολύ με νευριάζει. Άλλοτε μονολόγει εκείνος. Άλλα μεταξύ μας. Δεν υπάρχει παρεξήγηση. Είμαστε σαν αδέρφια. Τι άλλο θα ακούσουμε. Τον Καμήλο, έχω τη γνώμη να συμβουλευτείς κάποιο γιατρό. Τέλος πάντων, αυτό είναι προσωπικό σου ζήτημα. Εγώ εδώ ήρθα για τις εκλογές. Για τις εκλογές. Μη διακόπτης. Μάλιστα. Άλλοτε η εκκλησία μας ήταν παντοδύναμη. Τώρα βρίσκεται στο Έλληνες Πολιτείες. Ναι, ναι. Και εγώ βλέπω γιατί το κράτος να φύγει δηλαδή την εκκλησία. Μη διακόπτης. Μάλιστα, δεν διακόπτω. Αν αφήσουμε τα πράγματα στην τύχη τους, γρήγορα δεν θα έχουμε καμία δύναμη. Και όποιος δεν έχει δύναμη, γίνεται φτωχός. Πάμφτωχος. Ναι, ναι, το βλέπω και εγώ στα φτωχαδάκια που έρχονται και εξομολογούνται. Δεν διακόπτω. Πρέπει λοιπόν να προωθούμε προς την εξουσία ανθρώπους δικούς μας. Πολιτικούς θεοσεβείς. Με κάθε μέσον και χωρίς κανένα δισταγμό. Καταλαβαίνεις, Δον Καμήλο. Μάλιστα, με κάθε μέσον και χωρίς κανένα δισταγμό. Μπράβο. Mm. Ο Άγιος Πατέρας. Σας μένω το όνομά του. Θέλει να κερδίσουμε αυτές τις εκλογές. Να δώσουμε μια μάχη. Να τη δώσουμε, ακού λέει, με την καρδιά μας την καρδιά να τη δώσουμε, σεβασμιότατε. Έχει ένα σχέδιο, Άγιος Πατέρας. Σας μένω το όνομά του. Θα γίνει ένα θαύμα. Θαύμα, πού, πότε. Σε διάφορα μέρη. Αλλά και στην πόλη σας τώρα σύντομα. Εδώ, επιτέλους. Επιτέλους. Επιτέλους, πως ο Βικάρι επεπώνε βάπου στα μαύρα.
Μα έλεγα κι εγώ, Χριστούλη μου, πώς θα φύγεις τον κομμουνισμό και μας χορεύει έτσι, σιωταψί. Κουπάρα τους 2-5-6 δάμανα να τους αλλάξουμε την πίστη, στην χειρολεξία δηλαδή. Αχ, ξαλάχω στην ψυχούλα μου. Και δεν μου λέτε, Σεβασμιότατε, πώς θα γίνει το θαύμα δηλαδή, θα εμφανιστεί καμιά οραματιστρία. Κάτι καλύτερο. Καλύτερο από αυτό. Ναι. Αχ, σοφέ μας, Άγιε Πατέρα. Αλλά άνθρωπο στην κολόνα της Αγίας μας Εκκλησίας. Δον Καμίλο, πως το ξέρει ο καρδινάλιος ότι θα γίνει θαύμα. Ορίστε. Λέω, πως το ξέρει ο καρδινάλιος ότι θα γίνει θαύμα. Άκου τι σκέφτηκε ο Κύριος. Για να δηλητηριάσει τη χαρά που λέει. Ποιο. Δεν τον ακούσετε, βέβαια δεν τον ακούτε, μόνο εγώ τον ακούω. Με ρωτάει ο Κύριος. Πώς το ξέρετε εσείς από τα πριν ότι θα γίνει θαύμα. Μα δεν θα το κάνει ο Ιησούς το θαύμα, τον Καμίλο. Δεν θα το κάνει χάρη στο θαύμα. Ποιος θα το κάνει, είναι συμβολικά, Άγιος. Εσύ. Εγώ. Εσύ. Μην γελάς, ρε, τι νόμιζες, μονοπόλιο να το έχεις πάντα. Και δεν μου λέτε, Σεβασμιότατε, τι θαύμα θα είναι αυτό, πώς θα το γίνει, δηλαδή, τίποτα περίεργο, έτσι, αυτό, τι. Κάτι καλύτερο, δεν θα γίνει. Δηλαδή, ψηλοδουλειά, ρε. Ναι, ναι. Α, ωραία. Λοιπόν. Σου αφήνω αυτό εδώ το καλαθάκι. Βλέπω φοράς γέλια. Καπούθα. Μάλιστα. Έχει μέσα κάτι αυγά. Α, και τι θα τα κάνω εγώ, δηλαδή, πουλάκια. Σε καθένα από αυτά τα αυγά. Μάλιστα. Τον Καμίλο! Πλάκουσε τον προλεταριάτο! Τον Καμίλο! Ασπασία, πρόσεξε τα μαρξιστικά σου! Σ' όλο το ταξίδι! Ασπασία, πρόσεξε τα λενιστικά σου! Σ' όλο το ταξίδι! Ασπασία, πρόσεξε τις μπουζουαζίες και για θα με κάψεις! Μα ξέρω, ξέρω, άσε με! Σ' όλο το ταξίδι αυτό σκεφτόμουν! Είπα, Ασπασία, δεν θα κλάψω όταν το δεις, δεν θα δακρύσουν τα μάτια σου καθόλου! Μπράβο. Γιατί τα δάκρυα είναι μικροαστικά! Oh. Όμως έχεις πίσω σου το σεβασμιότητα. Ντροπή! Ο Σεβασμιότατος! Σεβασμιότατε, η Ασπασία μας, η αδερφή μου! Γι' αυτό είδα μια κουρσάρα απ' έξω 6 μέτρα, ε! Τι κάνουμε, Σεβασμιότατε! Καλά! Καλά! Βέβαια, άμα δεν είστε του λόγου σας καλά, ποιος θα είναι, ο εργαζόμενος λαός! Τέλος πάντων, καλέ μου τον Καμίλο! Μα πώς έγινες έτσι! Κουρασμένος φαίνεσαι, φόρεσες και γυαλιά, πω. Άσε το φτάσεις, Βασία! Έγινε! Αχ, το χέρι μου τον Καμίλο γερνάς! Γερνάς κι εσύ! Πού να τον βλέπατε, Σεβασμιότατε, στα 18 του! Ήταν ένας λεβένταρος, τόσο εδώ, με κάτι πλατάρες και κάτι μπρατσόνια. Ωραία, καρδιά σπουθάκια, γε. Κουπάλα τη μια ψαλιδιά στη γλώσσα, θα με υποχρεώσει. Αλλά βλέπει, πήγε και έγινε παπά. Ήθελε, λέει, να βοηθήσει του ανθρώπου να βγουν στο σωστό δρόμο. Ήθελε να αγωνιστεί για το καλό. Αχ, δεν γραφότανε στο κόμμα. Το κορόιδο. Είναι με τα καλά της τον Καμίλο. Έτσι λέει. Πολύ αφιβάλλον. Τέλος πάντων, πάρε τούτα εδώ τα αυγά. Μάλιστα, σε ευχαριστώ. Είναι 7. Όσες και οι μέρες της δημιουργίας. Θα τοποθετήσω σε κοτέτσια. Ορίστε. Σε κοτέτσια, λέω. Κατά προτίμηση αριστερών. Μάλιστα. Πρόσεξε τώρα. Σε καθένα από αυτά τα αυγά υπάρχει το έμβλημα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος. Δηλαδή ο Τίμιος Σταυρός μέσα σε τριγωνικό σχήμα. Δεν βλέπω τίποτα σεβασμιότατε. Είναι ζωγραφισμένο με αόρατη μελάνη. Όταν αφήσουμε το αυγό και εκτεθεί στον ήλιο, θα φανεί αμέσως. Και τότε θα πούμε ότι έγινε θαύμα. Θα πούμε ότι είναι η θεία επιταγή να ψηφιστεί ο υποψηφιός μας. Αυτό ήταν το θαύμα. Αυτό. Αυτό που σκέφτηκε ο Άγιος Πατέρας. Δοξασμένο το όνομά του. Μάλιστα. Εντάξει, μείνετε ήσυχος. Χαίρομαι που το κατάλαβες τόσο γρήγορα. Φεύγω τώρα. Και προσπάθησε να μην λες πολλά με τον Κύριο. Αλλά η εκκλησία μας έχει για ζωντανούς αυτούς που έλεγαν ότι ακούνε φωνές. Σήμερα βέβαια δεν μπορούμε να σε κάψουμε ζωντανό. Μπορείτε. Μπορείτε να με κάψετε. Τι θα κάνω εγώ τώρα με αυτά τα παιδιά. Πέταξε τα μέσα στον Καμίλιο. Φαστιέρεσαι βέβαια. Μα είναι ολοκαθαρή απάτη. Ο σκοπός εγγυάζει τα μέσα. Δον Καμίλο! Α, Χριστούλη μου, ο άνθρωπος είναι αδύναμος.
Χρειάζεται που και που και κάνα θαρπατάκι, έτσι για να καταλαβαίνει τη δύναμή σου. Τη δύναμή μου? Δεν τη ξέρεις τη δύναμή μου, Δον Καμήλο? Εγώ την ξέρω, Χριστούλη μου, αλλά πρέπει να τη μάθουν και οι κομμουνιστές. Και τότε πες τους να κοιτάξουν τον ουρανό. Να αφήσουν τη φαντασία τους να πλανηθεί στο χάος της αιωνιότητας, στα άστρα που δεν φαίνονται στις γαλαξίες. Στα σύννεφα ζει. Χριστούλη μου, δεν γράφει τίποτα για τη δύναμή σου ο Μάρξ. Και εφόσον δεν γράφει τίποτα για τη δύναμή σου ο Μάρξ, εκατομμύρια γαλαξίδια το διαλαλούν, δεν καταλαβαίνουν τίποτα οι κομμουνιστές. Δεν είναι δυνατόν. Δεν τους καίγεται καφέ, σου λέω. Γι' αυτό η σωτηρία μας είναι τα ΟΑ. Σου το απαγορεύω. Ναι, αλλά ο Πάπας μου το επιτρέπει. Εγώ διατάζω, όχι ο Πάπας. Εγώ παίρνω απευθείας εντολές από τον Πάπα. Οπότε τι θες να μου πεις, πες το μου μέσω του Πάπα. Δον Καμήλο. Α, όλα καλά. Ιεραρχικός. Ιεραρχικός για να είμαστε αγαπημένοι. Πάλι. Νικολέτα! Αργοκίνητο καράβι, 2 ώρες θα σου φέρει 6 αυγά. Νικολέτα! Έρχομαι! Αχ, καπιταλισμός σου λέει ύστερα. Κουνήσου καλέ! Ω, μάντρε, κυρία Σπασιά, δεν τσακιστούμε κιόλας. Σιγά, σκοτώθηκες. Πού τα αυγά? Δεν έχει ούτε τσόφι στο κοτέτσι. Κοίταξες καλά. Καλά τώρα του γραφείου, είμαστε, ξέρουμε από κότες. Τέλος πάντων, πήγαινε μέχρι την αγορά να μου φέρεις μερικά. Έχεις λεφτά πάνω σου? Έχω, πόσα να πάρω? Πάρε εκεί 5-6, αλλά γρήγορα όμως, σοβιετικά! Τι πράγμα? Κουνήσου, μωρέ, λέω, άιντε! Άντε, πάω! Κι άμα δεις τον Καμήλ... Α, είναι κάτω στον κήπο. Βάλ του μια φωνή καθώς θα βγαίνεις, πες του, τον ζήτησε μια κυρία. Τι κάνεις στον κήπο? Τι κάνεις στον κήπο? Κύριε Σπασία, κουβεντιάζει μόνος του. Αχ, να μου το θυμηθείς. Δεν είναι καλά ο Δον Καμήλο. Αχ, χθες το πρωί, μωρή κυρία Σπασία, μπροστά στη δήμαρχο και μπροστά στον καρδινάλιο, ξέρεις τι φώναζε? Φώναζε κάτω η Μπουρζουαζία. Ακούσε εκεί παπάς μπράβο και να φωνάζει κάτω η Μπουρζουαζία. Αχ, πάει, πάει κυρία Σπασία. Δόχασε το μυαλό του τελείως αυτούς. Αν είναι έτσι όπως μου τα λες, Νικολέτα, μάλλον του ήρθε. Ποιο καλέ του ήρθε? Το μυαλό, τι άλλο! Εδώ θα τρελαθώ με εσάς όλους. Ακούσε εκεί παπάς πράγμα και να φωνάζει κάτω η μπουρζουαζία. Καλά αυτό. Αν τα κοτέτσια. Ποια κοτέτσια? Δεν μας ακούνε, λέγε. Λοιπόν, ένας χωροφυλάκας μου είπε, ναι, ότι τον είδε να μπαίνω βγαίνει σε κοτέτσια. Μα τι έκανε στα κοτέτσια? Έλα μου ντε, τι έκανε στα κοτέτσια? Να μας το φάει και κάμα αντρόσκυλο. Ο χωροφυλάκας πάλι μου είπε, αμάν, ότι τον πήρε στο κατόπι. Ο σκύλος του Πεπόνε. Και είναι ένα βρωμόσκυλο. Σαν αρκούδα της Σιβηρίας. Και άγριος. Άγριος. Να, σαν το λένε, είναι άγριος. Όλα καθείς από εδώ. Τι έπαθες, μωρέ, τώρα πάλι εσύ. Ρίξω από τα μάτια μου, σου είπα. Σαν πάει το βασίλειο. Πού τι άκουσα. Ο σκύλος λέει σαν το Στάλιν. Τι ήταν αυτό που άκουσα. Μωρέ, τι φανατισμός είναι αυτός εδώ μέσα. Θα με πρίξουν εδώ τώρα. Καπιταλισμός σου λέει ύστερα. Να νεις την εξώπορτα με το κορδόνι, λες κι είμαστε στο Μεσαίωνα. Γιατί δεν άνοιγες, χτυπάω τόση ώρα. Κι εγώ άλλη τόση ώρα τραβάω. Ποιος τα έβαλε τον παραθέτη εδώ? Ο Δον Καμήλο. Μας, καπιταλισμός, ρε Σοβιέτ και πάλι Σοβιέτ. Πατάς ένα κουμπί και ανοίγει η Κασπία θάλασσα. Υποανάπτυκτη! Το έβαλε για να ανοίγουμε την πόρτα από εκεί. Σωθήκαμε! Με ποιον τα έχεις πάλι και είσαι τόσο εκνευρισμένη? Με ποιον τα έχω? Με το φανατισμό! Όταν βλέπω άνθρωπο φανατικό, αχ, τρελαίνομαι! Ξέρεις τι μου είπε τώρα δα αυτή? Αυτή η ρουφιάνα η καντιλανάφισσα! Πως ο σκύλος είναι σαν το Στάλιν! Ακούς εκεί! Βρίζουμε κι εμείς τον Πάπα, δεν λέω, αλλά θα το πούμε μόνο ξενόδουλο, πολεμοκάπηλο, φασίστα, εκμεταλλευτή, θεοδέκτη, τέτοια απλά. Όχι και σκύλο.
Μα πού την ψωνίσατε αυτήν! Την Νικολέτα! Αυτήν! Μια ορφανή κοπέλα ήταν και την περιμάζεψε ο θείος. Να μη σα βασκαθεί! Ξέρεις τι έκανε! Την έστειλα μέχρι το κοτέτσι να μου φέρει αυγά. Θα κάνε δυο ώρες να φανεί. Έτσι κάνει πάντα. Όλο ξεχνιέται. Να, αυτά είναι. Καπιταλισμό θέλατε μετά. Ω, Σοβιέτ και πάλι Σοβιέτ. Δράση και παραγωγή. Γεια, έλα εδώ εσύ. Γιατί δεν ήρθε ο προκομμένος σου εχθές? Φοβήθηκε. Ορίστε, μέλος του κόμματος και να φοβάται. Δεν είναι μέλος το κόμμα. Γι' αυτό φοβάται, δε. Τα μέλη του κόμματος είναι ήρωες. Δεν είναι λαπάδες σαν αυτόν. Μα είναι πολύ καλό παιδί. Καλά μια στα μάτια του. Και μ' αγαπάει αληθινά. Μικρόστιγκες αγάπες. Μωρέ, ούτε στο μικρό μου το δαχτυλάκι δεν μου μοιάσες. Αχ, τι θα γίνω με σένα. Χείρεψα 30 χρονών και ήμουνα μια φράπα. Ένα ζαχαρολούκουμο. Και θερμή. Τέλος πάντων. Κι όμως δεν έδωσα ποτέ μου δικαίωμα. Δεν κοίταξα άλλον άντρα και ξέρεις γιατί. Για να μην δώσω λόγο στην αντίδραση. Εγώ δεν είμαι γραμμένη στο κόμμα. Ένα πεις. Που σε εκεί δεν είσαι. Πού να μπει η Ασπασία. Ασπασία, άσε την Τζούλια. Η Τζούλια είναι τέκνο πνευματικών, είναι έργο των χειρών. Μούξι, δεν θα μου κρίνεις εσύ ότι έχτισα εγώ τόσα χρόνια. Έχτισες. Μπορεί δεν λες καλύτερα την αποβλάκωσες. Κοντεύει 30 χρονών και δεν ξέρει τι της γίνεται. Καλά κάνει. Όταν θα έρθει η ώρα, θα τα μάθει όλα. Είπε στη Νικολέτα ότι με ζήτησε μια κυρία. Εδώ είναι το τηλέφωνό της. Εδώ. Ασπασία, λοιπόν, άσε την Τζούλια σε μένα. Ναι. Εσύ θα κοιτάς το στιφάδο σου. Μπα, μόνο για το στιφάδο είμαι ικανή. Είσαι και για τις ομελέτες αυτά τα δυο. Δεν πιάνεσαι με τίποτα. Φασίστα, ρε, φασίστα, ρε. Κάτσε λίγο, φίλε, παιδί μου, σε θέλω. Δον Καμίλο, παρακαλώ. Μάλιστα. Ναι, ξέρω. Ναι. Ναι, δεν είναι. Έλα. Μάλιστα, ναι. Ναι, περάστε από το φύλλο. Ναι. Έλα. Ναι, πώς σας λένε, είπατε. Ναι, μάλιστα. Είναι ξένη, λέει. Πέρασε και χθες, αλλά ξέχασα να σου το πω. Είναι, λέει, η θαυμάστριά σου. Τι πράγμα? Σε θαυμάζει πολύ. Εμένα? Ναι. Μάλιστα. Για ποιο λόγο? Γιατί είσαι, λέει, σπουδαίος. Σπουδαίος, μάλιστα. Και τι σου κυρία είναι αυτή? Νέα, όμορφη, καλοντημένη. Οχο! Και είπε ότι με βρίσκει σπουδαίο. Σπουδαίο και καταπληκτικό. Και καταπληκτικό. Να δεις, θα με έχει ακούσει το κήρυγμα. Α, ναι. Έρχεται πολύ συχνά στην εκκλησία. Μα αυτό είναι, αφού ξέρω να παίξω κι άλλα κατωτά τη γυναικεία ψυχολογία. Στα 5 δάχτυλα το παίζω το γυναικείο φίλο. Δον Καμίλο! Θες στα 10, στα 10. Λίγο είναι. Τι με ήθελες, θείε μου? Ναι, παιδί μου. Ήθελα να σου πω κάποια πράγματα. Τι πράγματα? Τίποτα, είσαι εγκυκλοπαιδικό σου. Δεν καταλαβαίνω. Θα καταλάβεις. Κάθισε λίγο, παιδί μου, να σου εξηγήσω λίγο έτσι κάποια πράγματα. Είναι εδώ και μέρες. Λοιπόν, άκουσε, παιδί μου. Να σηκώσω λίγο τηλέφωνο, κυρίως, και μετά. Μάλιστα. Όταν ένα κορίτσι έρθει σε ηλικία, καταλαβαίνεις. Όχι. Ναι. Τότε ξυπνάει μέσα της από αυτό, καταλαβαίνεις. Όχι. Αρχίζει να της αρέσει το φεγγάρι, το λουλούδια, μελισσούλες που πάνε στα λουλουδάκια, ζουζουζου. Και ξυπνάει μέσα της η φύσης. Ξέρεις τι είναι η φύσης? Πώς, η θάλασσα, τα βουνά, τα δέντρα. Όχι, βρε πουλάκι μου, όταν λέμε η φύσης, εννοούμε η φύση για την φυσική φυσικότητα η οποία επέρχεται μέσα στην. Τα φυσικά φαινόμενα παρουσιάζουν. Ξέρετε τα φυσικά φαινόμενα. Πώς, ο αέρας, η βροχή, οι φουρτούνες. Οι φουρτούνες. Πού παρουσιάζονται οι φουρτούνες? Παρουσιάζονται στη θάλασσα. Όταν λέμε φουρτού, είσαι ντύπια ντύπ, ρε παιδάκι.
Τι νομίζει, τα μωρά τα φέρνει ο πελαργός. Έτσι δεν μου έλεγες όταν ήμουν μικρή. Και εσύ έμεινε στον πελαργό. Έργο των χειρών σου, τον Καμίλο. Ναι, θα αλλάξουμε τακτική. Θα αρχίσουμε να πηγαίνεις σινεμά. Θα κυνηγούμε έργα με τη Μπριτζίτ Μπαρντό, τη Σοφία Λόρεν, την Τσιτσονίνα. Θα σου κάνουμε λίγο φροντιστήριο. Δω, Καμίλο, παρακαλώ. Μάλιστα, συμβασμιότατε. Ναι, ναι, το θαύμα, ναι. Προχωρεί, προχωρεί. Ναι, αύριο το πρωί πιστεύω θα σκάσει το όπλο. Μάλιστα, μάλιστα, συμβασμιότατε. Ευλογίες σας. Έσπουλες, παιδί μου. Πρέπει και εσύ κάποια στιγμή να αρχίσεις να μαθαίνεις τι είναι ο έρωτας, τι είναι. Δεν είσαι καλά, ε. Έχω κάτι ζαλάδες τώρα τελευταία, θεία μου. Εντάξει, θα συνεχίζουμε μια άλλη φορά. Με συγχωρείς, αλλά να ξέρεις όλα αυτά. Ναι, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πήγαινε να ξεκουραστείς και θα τα πούμε μια άλλη φορά. Μάλιστα, θεία. Ωραία. Πω, πω, πολύ σεμνή κοπέλα. Δεν είναι να ξεκινήσω για έρωτας, αμέσως γυρίζουν τα νερά της. Δον Καμίλιο, τι ξέρεις από έρωτα εσύ. Πώς, τόσα βιβλία έχω διαβάσει. Μα δεν γίνεται σοφός κανείς με τα βιβλία, Δον Καμίλιο. Ύστερα, υπάρχουν πράγματα που μόνο όταν τα αγγίζεις τα μαθαίνεις. Μόνο όταν τα αγγίζεις. Φυσικά. Δηλαδή, κατά τη γνώμη σου, εγώ δεν γνωρίζω τίποτα από γυναίκες. Τίποτε απολύτως. Μα τι λες, κύριε, εδώ έρχονται 20 γυναίκες και εξομολογούνται. Πώς δεν τις συμβουλές εγώ. Αυτό μόνο εσύ το ξέρεις. Αχ, εκεί δεν ξέρω τίποτα. Άρα καλά κάνουν οι Ορθόδοξοι παπάδες που παντρεύονται. Κάτι ξέρουν με αυτή παραπάνω από εμάς. Ε? Α, τώρα δεν μιλάς, τώρα μου κάνεις τον κουφό. Καλημέρα σας. Ω, bonjour. Είμαι η κυρία που σας τηλεφώνησε. Ξέρω, 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 η θαυμάστρια. Περάστε, καθίστε, ασυγεβού. Πώς είπατε? Ασυγεβού σημαίνει καθίστε. Ω. Είναι στα γαλλικά. Μιλάτε και γαλλικά. Μα τι λέτε τώρα. Είστε καταπληκτικός. Ναι, αυτό που είπατε, το. Η μόρφωσή σας είναι απέραντη. Αν και δεν κάνει να υπερφανευόμεθα, αλλά και αυτό το έχω. Καλέ, όλα τα έχετε εσείς όλα. Τίποτα δεν σας λείπει, εκτός ίσως από ένα. Τι πράγμα. Αχ, τι ωραίο που είναι αυτό το πρεσβυτέριο. Ναι. Ήσυχο, γαλήνιο, έχει κάτι που σε τραβάει. Αχ, πόσο θα ήθελα να ερχόμουν κάθε μέρα το βραδάκι και να καθόμουν να εδώ και να σας ακούω να μιλάτε. Αλλά αυτό είναι αδύνατο. Αδύνατο, τι κρίμα. Πρόσεξε τον Καμίλο. Καλέ, εκεί μέσα τι είναι. Η κουζίνα μας, η κρεβατοκάμαρά μου. Αχ, να ρίξω μια ματιά. Στην κουζίνα μας. Και όχι, καλέ, στην κρεβατοκάμαρά σας. Δεν με παρεξηγείτε έτσι. Πρόσεξε τον Καμίλο. Πρόσεξε αυτή τη γυναίκα τον Καμίλο. Πρόσεξε. Έξοχο που είναι το κρεβάτι σας. Το κοιτάς και δίχως να το θέλεις, κάνεις τόσα όνειρα. Όνειρα. Δον Καμίλο. Το σταυρουδάκι εκεί μέσα. Πώς είπατε. Το σταυρουδάκι σας λέω χρυσό είναι. Ολό χρυσό. Ναι. Βγαίνει μετά το χρυσό, δεν σκουριάζει, δεν ευθύνεται, δεν χαλάει το χρόνο, γι' αυτό όλο από αυτόν κατασκευάζονται και δόντια. Πέρασε κιόλα στο μυαλό σου και άρχισε και λε βλακίε. Ρώτα την αμέσω τι θέλει και να φύγει γρήγορα, γρήγορα. Μάλιστα, τάκι μου λοιπόν, α περάσουμε στο σκοπό τη επισκέψεώ σα. Είπατε ότι ήρθατε εδώ για μια συμβουλή. Πρόκειται για ζήτημα αισθηματικό. Μάλιστα. Πρόσεξε, Δον Καμίλιο, πρόσεξε. Μάλιστα, σα ακούω λοιπόν. Αχ, είμαι ερωτευμένη με έναν άντρα που είναι αδύνατον, εντελώς αδύνατον να τον παντρευτώ. Μα γιατί? Αφήστε το. Μα για να σας δώσω μια σύμβουλη. Πρέπει να γνωρίσω το πρόβλημά σας. Καλώς, θα προσπαθήσω. Προσπαθήστε. Όπως βλέπετε φοράω μαύρα. Ποιο χάσατε? Τον άντρα μου. Οποία θλίψεις? Καμία θλίψεις. Τέκνο. Ήτανε γέρος, τσιφούτης, στριμμένος και... Και σας ζήλευε. Πώς το ξέρετε? Κάτι που γνωρίζουμε κι εμείς από γυναικεία ψυχολογία. Καλά το φανταζόμουν λοιπόν. Αμέσως θα καταλάβει, είπα. Θα νιώσει όλο μου το δράμα. Τι, αλλήμωνο τώρα.
Θα διαβάσει, είπα, μέσα στα μάτια μου τις πιο κρυφές μου σκέψεις, τις πιο αμαρτωλές επιθυμίες μου. Μα υπάρχουν και τέτοιες. Είμαι 35 χρονών, ερεσιμότατε. Εσείς όμως που είστε τόσο σοφός και γλυκός, που ξέρετε τις γυναίκες τόσο τέλεια. Και χωρίς να τις αγγίζω, να τα λέμε κι αυτά, να τα πούμε μερικοί. Ο υψών εαυτόν θα πεινωθήσετε. Θα με συγχωρήσει, είπα. Έχει τρυφερή καρδιά. Είναι τέλειος παπάς, τέλειος άνθρωπος. Μέσα σας τα είπε τον αυτά. Ναι. Α, θα σας μαλώσω. Αυτά να τα λέτε που και που απόξω σας, όχι τίποτα άλλο, για να τα ακούν μερικοί. Ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσετε. Έχω 2 μήνες στην πόλη σας. Δεν έχω λείψει ποτέ από τη λειτουργία. Ερχόμουν και σας άκουγα σαν υπνοτισμένη. Τα λόγια σας μου φαινόντουσαν σαν μουσική απόκοσμη. Μουσική. Τα μάτια σας έλαβαν σαν πολύτιμα πετράδια. Τα πετράδια. Μου φαινόσαστε σαν άγγελος. Και τότε γίνατε το ιδανικό μου. Ο ιδανικός. Δίχως να το καταλάβω πώς σας είχα αγαπήσει. Αγαπήσει. Πάντα φορισμένο πλάσμα. Φύγε από... Ξέρω, είναι μια αμαρτωλή. Μόνο αμαρτωλή. Στέλεχος της κολάσεως είσαι. Φύγε από εδώ αμέσως. Με διώχνετε. Αλλά τι κάνω. Και πού να πάνε, σημότατε. Στο πύρτο εξώτερο. Πολύ καλά. Δεν θα με ξαναδείτε. Πάω να πνιγώ. Αντίο. Πώς καλέ. Τον Καμίλο. Να μην το πάρουμε στο λιμό μας το κορίτσι μου. Είναι εδώ παιδάκι μου. Μα κάποιος τρόπος θα υπάρχει. Θα βρούμε μια λύση. Θα δούμε, θα σου δώσω μια συμβουλή. Αγί μόνο. Την παρηγορώ τώρα. Ώστε μου δίνετε ελπίδες. Η ελπίση είναι λίθος ακρογωνιαίος. Ώστε μου δίνετε θάρρος. Το θάρρος είναι μεγίστη αρετή. Ω, ήμουνα σίγουρη. Τι πράγμα. Έχετε τρυφερή καρδιά. Πρόσεχε τον Καμίλο. Έχετε ανώτερα αισθήματα. Πρόσεχε, πρόσεχε. Δον Καμίλο. Τέκνον, τέκνον. Ωραία, Καμίλο. Πίσω, πίσω. Πότε τα ξερά σου. Κατά ο πίσος πράγμα. Πίσω, πίσω. Άστραψε, άστραψε, άστραψε ο κύριος. Πίσω, πίσω, πάνω από το ψιά. Αυτό ήταν λοιπόν, αντίο. Δεν θα πνίγουμε τώρα. Όχι, δεν υπάρχει λόγος. Το σώσαμε το πολύ της κυρία. Κοιτάξτε, δεν ξέρω τι με έπιασε. Ήταν σαν να μπήκε μέσα μου ο Σατανάς. Τώρα πάει πια βγήκε. Μου σου βγήκε σένα και μου μπήκε εμένα. Πώς είπατε. Τίποτα, τίποτα. Πήγαινε, πήγαινε. Καλώς. Χαίρετε. Τι φαρνάω σε αυτό το πρεσβυτέριο. Καλησπέρα. Καλώς τώρα. Ήρθα να σου ζητήσω συγγνώμη για χθες. Δεν έπρεπε να σου μιλήσω έτσι και μάλιστα μπροστά στην κυρία Φλουράτου. Φέρθηκα σαν κόκκινος γάιδαρος φέρθηκα. Κι εγώ φέρθηκα σαν μαύρος γάιδαρος. Όταν θυμώνω δεν ξέρω τι λέω. Να είμαι εγώ, που είμαι και παπάς. Εσύ είσαι άγιος άνθρωπος. Ρε πιο άγιος εσύ μόνος σου τα σφυροδρέπανα. Θυμάσαι και τον Γερμανόπουλο τότε στον πόλεμο. Που το έσωσες. Θα σ' είχα στήσει τον τοίχο μα το μάθαινα. Ήταν ενέργεια κομματική. Ήταν ενέργεια χριστιανική. Ούτε 18 χρονών ήταν τότε. Και έκλαιγε. Σκίστηκε η καρδιά μου. Άστα αυτά πάνε, περάσανε. Θα κάτσεις να φάμε. Έχεις κανένα καλό μεζέ. Θα μας φτιάξει μια ομελέτα η Ασπασία. Θα πιούμε και ένα κρασάκι που το έχουν στείλει από ένα χωριό. Θα το πιούμε μέχρι Δράμη. Να σου πω, λες να με δεις πάλι. Πριν ένα μήνα, θυμάσαι. Ναι, θυμάμαι. Που χόρευες μόνος σου βάλεις. Ενώ εσύ που έλεξες πως είσαι μανιτάρι. Άγρυπε, μπορεί. Να σου πω. Κοκκινέλι είναι αυτό το παιδί που σου ήταν. Όχι, όχι. Μαύρο, θείο πράγμα. Και το μαύρο καλό είναι, αλλά το κοκκινέλι έχει άλλη χάρη. Είναι, βλέπεις, το χρώμα. Ποιο χρώμα? Το κόκκινο. Σπουδαίο χρώμα. Κόκκινο στρωτό σου λέει. Κόκκινη πλατεία. Το μαύρο είναι ανώτερο και αγιότερο. Γι' αυτό άλλωστε και τα αράσια των παπάδων είναι μαύρα. Μπα! Και τι είναι οι παπάδες? Γιατί ο κόκκινος στρωτός τι είναι? Ελευθερωτής! Τι είναι, της Πολωνίας? Του κόσμου όλου! Των σκλάβων του καπιταλισμού και του παπαδισμού! Α, είτε από εκεί πέρα που είσαι ένα κοπάδι κόκκινα πρόβατα! Παπά, βούλωσε το στόμα σου! Του βουλώσει πρώτα εσύ! Ο λαός δεν ξέρει να το βουλώνει! Πες κάτι που θα με πειράξει και θα δεις τι έχει να γίνει. Να σου δράσω τον Πάπα! Έλα εδώ! Έλα εδώ! Τον Καμίλο! Α, όλα καλά, Χριστούλη μου, δεν χρειαζόμαστε την τι. Εδώ είναι η μάτι του μάνα! Έλα εδώ! Thank you.
Πω. Βρε Ασπασία, τι ομελέτα ήταν αυτή. Α, σου άρεσε, ε. Συνταγή αλλά Σοβιέτ. Ναι, καλά. Ας μην είδανε τα αυγά από το κοτέτσι μου και σου λέγα εγώ. Ναι, καλά. Μάθε λοιπόν ότι με τις καπιταλιστικές μεθόδους που ακολουθείς, στο κοτέτσι σου δεν είχε ούτε τσόφλι. Έστειλα την Νικολέτα και μου φέρε από την αγορά. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, ήτανε μούρια. Τι κάθισε τώρα. Δεν είπατε θα ξεκινήσει το έργο στο σινεμά, να πάτε να δείτε το έργο. Εντάξει, να πάω να ετοιμαστώ τότε και φεύγουμε. Πάτε. Εγώ δεν έχω όρεξη για σινεμά. Τζούλια, παίζει, πρέπει να πας οπωσδήποτε. Παίζει ένα έργο πολύ διδακτικό για σένα. Καλά, θείε μου, θα πάω να βοηθήσω στην κουζίνα και... Είναι με την Τούλη Πάρτον. Τζούλια, παιδί μου. Ορίστε. Έχεις εκεί απάνω στη σερβάντα. Μια κολόνια, μπορείς να μου τη φέρεις λίγο. Τι θέλεις την κολόνια. Να κόπηκα εδώ την ώρα που ξυριζόμουν και. Και θα βάλεις κολόνια. Γιατί να μην βάλω. Γιατί είσαι παπάς. Γιατί υπάρχει κάποια θεία εντολή που λέει ου κολόνια βάλεις. Όχι, αλλά. Δεν έχει αλλά. Φέρε μου την κολόνια. Θα ακούσει εκεί. Τι θέλεις την κολόνια. Ορίστε. Σε ευχαριστώ πολύ, παιδί μου. Άντε τώρα να προλάβετε, μη χάσετε το έργο. Και θα μείνεις μόνος σου εδώ. Ναι, θα μείνω μόνος μου να προσευχηθώ, θα διαβάσω, θα βάλω κολόνια. Άντε, δεν φύγε τώρα. Καλά. Τι θα κάνω εδώ. Γιατί κοίτας την ώρα, τον Καμίλο. Γιατί θα έρθει η κυρία για συμβουλή, βέβαια. Υποκριτή πας να με κοροϊδέψεις. Και είσαι και παπάς. Παπάς, αλλά 42 χρόνων άνθρωπος, Χριστούλη μου. Άλλωστε, οι Ορθόδοξοι παπάδες γιατί δεν παντρεύονται. Η κυρία αυτή δεν έρχεται για να την παντρευτείς. Ναι, μας επιτροπώντα και μας τους καθολικούς, σου λέω εγώ. Τέλος πάντων, Χριστούλη μου, δεν είμαστε μόνο πνεύμα, έχουμε και σάρκα. Ναι, τον Καμίλο, αλλά όταν αποφάσισες να γίνεις παπάς... Σώπα τώρα, σώπα γιατί έρχεται. Μην τις ανοίξεις, τον Καμίλο. Μια κουβέντα είναι αυτή. Σώπα, θα φύγει. Ας την αχτυπάει, θα φύγει. Αυτό φοβάμαι, να μην φύγει. Δον Καμίλο, είδα τι έκανες. Ωρα, το έκανα. Ώστε θα τη δεχτείς, εδώ, μπροστά μου. Όπου και δεν τη δεχτώ, μπροστά σου το είναι, αφού είσαι πενταχού παρών. Αυτό είναι απαράδεκτο. Πού σου είσαι. Αυτό είναι σκανδαλώδες, είναι εξοργιστικό, είναι... Δυστυχία βλέπω εγώ σήμερα. Τι γίνεται. Μην τον αφήνετε να σπάρει τον αέρα. Ναι, δίκιο έχεις. Τώρα θα του πω εγώ. Δον Καμίλο, ο Θεός μας εγκατέλειψε. Και όταν ο Θεός εγκαταλείπει τους πιστούς του, ειδικά σε ένα μέρος, σημαίνει ότι εκεί οι αντιπρόσωποι του δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Μπα, τι μας λες. Σας το πήρε τον αέρα. Τώρα θα του πω εγώ. Μην ξεχνάτε τι μου υποσχέθηκε ο καρδινάλιος. Πείτε μου αμέσως τι θα γίνει. Για ποιο πράγμα. Για τα θαύματα. Δεν διαβάσατε εσείς τις εφημερίδες. Στον κόσμο το εδεσιμότατος. Έπηξε όλη η Ιταλία στο θαύμα. Διαβασέ μας τα πρωτοσέλιδα. Πολύ ευχαρίστως. Σιένα, Τρεβίζο, Πίζα, Πάντοβα. Χαλάει ο κόσμος. Φώτες γεννάνε ιερά αυγά με το ιερό σήμα του, με το εκλογικό σήμα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος. Πω, βρε παιδί. Δηλαδή επιδημία θαυμάτων, όχι. Λες να μας δουλεύει ο εδεσιμότατος. Και εδώ στην πόλη μας, λες και έπεσε κατάρα. Θα παρασύρθηκαν οι κότες μας από τον πιπόλο. Σίγουρα μας δουλεύει ο εδεσιμότατος. Εδεσιμότατε. Χάνουμε την εκλογή. Το καταλαβαίνετε αυτό. Σώπα, κάτι θα γίνει και εδώ. Λέτε. Άμα δεν με πάρουν, θα πάρει τα σκυλιά. Πώς είπατε. Δεν τίποτα, τίποτα λέω, κάτι δικό μου. Κάτι θα γίνει και εδώ. Αχ, κάντε κάτι. Σας παρακαλώ. Εγώ, αν βγει δήμαρχος αυτός, ο Ελεϊνός ο Πεπόνε, δεν θα τα αντέξω. Θα πεθάνω, μαντόνα μία. Θα πεθάνω, ε. Θα πεθάνω. Λέτε κι άλλο. Κάντε κάτι. Κάποιο χτυπάει την πόρτα και επειδή παιδί με δεν επισκέψει. Θα κάνετε. Περάστε την πίσω πόρτα. Θα κάνετε. Την Τζούλια, θα σα κάνει από την πίσω πόρτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καλά. Θα μου σκοβολάει εδώ μέσα. Καλά κάνει.
Λοιπόν, δεν το ξέρω ότι μοσχοβολάνε και οι παπάδες. Μοσχοβολάνε γιατί πλένονται. Δεν μυρίζουν ποδαρίλα σε μερικούς. Ποδαρίλα, ε! Ως το λαός βρωμάει. Κοίτα ποιος μιλάει. Δεν το πείσα το υπονοούμενο. Σε είχα προειδοποιήσει τον Καμήλο να μην πλέκει σε προβοκάτσιες. Οι λαϊκές δυνάμεις θα γρυπνούν. Δεν με άκουσες. Τώρα ξέρεις που σε έχω τώρα. Σε αυτό εδώ το φακελάκι σε έχω. Εγώ ξέρεις που σε έχω τώρα. Για πες. Τι να κάνω που δεν μπορώ να σου δείξω γιατί είμαι παπάς. Μην μιλάς παπά και έχεις λερωμένη την φωλιά σου. Και οι αποδείξεις είναι εδώ. Πάει κι αυτό. Μια άλλη προειδοποίηση τώρα. Οι αστικές εφημερίδες γράφουν για κάτι θαύματα. Αν γίνει και εδώ κανένα τέτοιο θαύμα... Αν θα γίνει. Άωστε θα γίνει. Ου, το γινόμενο. Τότε σου το λέω να το ξέρεις. Αυτό που τώρα είναι μέσα θα βγει όξο. Αν δεν πάρεις μια ώρα αρχίτερα δρόμο από εδώ μέσα, αυτό που είναι εκεί μέσα θα βγει όξο. Ζητ. Αυτό θα το δούμε. Πάει κι αυτό. Μια τρίτη προειδοποίηση τώρα. Αν γεννηθούν και εδώ τίποτα αυγά με σταυρό, την άλλη κιόλας μέρα θα γεννηθούν 10 πλάσια με σπυροδρέπανο. Και ποιος θα τα γεννήσει? Διάφορες κότες. Προοδευτικές. Ο, χαρά στο μισινό τους. Ως να γελάς. Πώς θα κάψω να κλαίω. Καλά. Θα δούμε ποιος θα γελάσει τελευταίος. Έκφυλε, κολοσμένε. Δεν θα μυρίσει και τίποτα. Δεν ξέρω. Πάντως, έχεις δίκιο. Δεν φέρθηκα καλά με αυτή την κυρία. Έτσι είχε ξαναπατήσει το πόδι της εδώ, θα την γίνει... Να την ακόλα σου! Πάνε που μου πήγες εσύ! Η πόρτα είναι ανοιχτή, ρε Σιμώτατε! Και έτσι βρούμε τις πόρτες, άντε, μπαίνω, βγαίνω! Να σας εξηγήσω! Δεν θέλω να ακούσω τίποτα! Για το καλό σας! Όχι! Αφήστε με να σας εξηγήσω, γιατί αλλιώς θα το μετανιώσετε! Θα το μετανιώσω! Πολύ καλά! Τσάω! Ακούσε εκεί, θα το μετανιώσω! Να σας απασχολήσω λίγο! Δεν θα ησυχάσω σήμερα! Ωραία, από πού ήρθες εσύ? Ήμουν μέσα με την Τζούλια από νωρίς. Πότε μπήκες, δεν σε είδα. Μπήκα από την πόρτα της κουζίνας, από την αυλή. Αφού είσαι η καλύτερη φιλενάδα της αντιπιάς μου, μπορείς να μπαινοβγαίνεις εδώ που θέλεις. Τέλος πάντων, τα είπατε τα δικά σας. Τα είπαμε. Μπράβο. Τώρα όμως θέλω εσάς. Εμένα. Να πρέπει να μιλήσουμε. Να σας πω κάτι δηλαδή. Να μιλήσουμε, κορίτσι μου, κάθισε. Κάθισε τέκνο. Επισημότατε. Είναι έγκλημα, αγάπη. Όχι βέβαια. Και μια κοπέλα. Ερωτευτεί ένα νέο. Δικαίωμά της. Ακόμα κι αν οι σχέσεις τους προχωρήσουν αρκετά. Να φτάσουν πού δηλαδή? Στο απροχώρητο. Ω, Λάουρα, τα πράγματα εδώ ξεφεύγουνε. Τέλος πάντων, τουλάχιστον είναι καλό παιδί, την αγαπάει. Ναι, θέλει να την παντρευτεί. Α, εντάξει τότε, άμα είναι να μπει κουλούρα, πάει. Πρέπει, δε σημώνεται. Και μάλιστα γρήγορα. Ω, κορίτσι μου, δεν υπάρχει βία σε αυτά τα πράγματα, αλλήμωνο. Δεν θα το έλεγα. Βλέπετε, η κοπέλα σε μερικούς μήνες θα γίνει μητέρα. Α, Λάουρα, παιδί μου, εδώ τα πράγματα έχουν ξεφύγει και πέρα από το προχώρητο. Έχετε δίκιο. Μα ό,τι έγινε, έγινε. Τώρα τι κάνουμε? Τώρα θα βοηθήσουμε το κορίτσι. Ποιο είναι, το ξέρω. Μήπως εσύ? Εγώ? Όχι, όχι, δεν σημώτατε. Α, εντάξει. Τότε ποια είναι, την ξέρω? Ξέρετε. Ωραία, να την πεις να έρθει να με βρει. Να, δεν χρειάζεται. Είναι εδώ. Όλη μέρα μαζί σας. Όλη μέρα μαζί μου είναι μόνο η Τζούλια. Αυτή είναι. Η Τζούλια? Είναι η νηψιά μου? Η Τζούλια είναι η νηψιά μου, περιμένει με βρει. Φέρνουν με καλό δύναμη, τι είναι αυτό. Ξεχάστε, σημαντικά, συμβαίνουν αυτά. Τι συμβαίνουν, παιδάκι, τι το σκοτάψα και έπεσα. Και ποιος είναι ο πατέρας? Το ξέρετε. Και αυτό το ξέρω. Α, μην μου λες, μην μου λες. Από τη μέρα που γεννήθηκε. Από τη μέρα που γεννήθηκε. Α, μην μου λες, μην μου λες. Είναι... πώς να σας το πω. Α, μην μου λες, μην μου λες. Είναι... είναι ο Μάριο. Ο Μάριο? Ο γιος του με πόνε! Αχ, άντι με Μάριε! Άντι με πόνε! Άντι με λέγει, θα σε φάω! Θα σου σκέφτω! Φεύγα, καθηγήτρια της αμαρτίας! Μέσα γρήγορα! Άντι, δει! Μα τι σου έκανε τώρα το κορίτσι? Το κορίτσι βρέσπασε!
Ασπασία μου, ποιο κορίτσι, κορίτσι είναι αυτό. Αχ, Ασπασία μου, μόνο εσύ μου μείνες. Εσύ μωρέ, δεν σου φιλοδρέπανο. Καλησπέρα. Όχι και εσύ μωρέ. Τι θέλεις, έφερε τα αυγά. Ποια αυγά έφερες. Αυτά που με έστειλε να πάρει η κυρία Ασπασία. Καλά δεν με έστειλες να πάω στην αγορά να πάρω αυγά. Και τώρα γυρίζεις μωρέ. Καλά ρε, δεν θα τσακιστώ κιόλας ούτε έχω φτερά στα πόδια μου. Καλά. Και τα αυγά που ήταν μέσα στο τραπεζάκι, ποιος τα έφερε. Ποια αυγά. Αχ, πώς θα σου το εξηγήσω. Τα αυγά που ήταν μέσα σε ένα καλαθάκι πάνω στο τραπεζάκι. Τα πήρα σου τους και τα βγάλισα. Ποιος τα έφερε. Και εγώ που θες να ξέρω ποιος τα έφερε τα αυγά μου στο καλάθι. Το Καμίλο. Φεύγα κακούργα. Τι είχε κάνει. Φεύγα φράξια, φεύγα. Ό,τι σου έκανε επιτέλους. Μου τη γάλισε στο θαύμα. Έφαγα το θαύμα. Αβάντιο Πόπο να μπαπιέρα ρόσα σου λέει. Βγήκε δήμαρχος ο Πεπόνε. Τι κάνουμε τώρα. Ο Πεπόνε είναι άνθρωπος καλός. Ναι, θα σου λέγε τι είναι, αλλά τέλος πάντων. Δήμαρχος ο Πεπόνε. Καήκα. Εδεσιμότατε. Να την πάλι. Ήρθα και πριν από τις εκλογές, αλλά με διώξατε. Και καλά έκανα. Ακούστε, δεσιμότατε. Το ξέρω. Είμαι μια αμαρτωλή. Αλλά δεν θέλω να σας πάρω στο λαιμό μου. Στο λαιμό μου να με πάρεις, για πούλο. Καθίστε, θα σας εξηγήσω. Γι' αυτό ήρθα. Εσείς που είστε ένας άνθρωπος τόσο σοφός, γλυκός. Ναι, καλός, όμορφος. Αυτά τα ακούσαμε και την προηγούμενη φορά και είδαμε τα χαϊδιά μας. Πάμε παρακάτω. Το σκάνδαλο μπορεί να φτάσει μέχρι πάπα. Για τα αυγά θέλει να πει. Σώπα να ακούσουμε. Η ζωή είναι σκληρή, δεσιμότατε. Κάποιες φορές αναγκαζόμαστε να καταφύγουμε σε πονηριές, σε ψέματα. Έτσι, ε. Είμαι μια ολομόνοχη γυναίκα. Συγγενείς δεν έχω. Λεφτά δεν έχω. Καμιά δουλειά δεν ξέρω να κάνω. Ε, τι να κάνω. Καλά, δε. Αχ, κάποτε είχα αγαπήσει έναν άντρα που είχε πει πως θα με παντρευτεί, αλλά πάει. Με παράτησε κι αυτός. Δεν πέθανε που είπες. Ποιος. Ο άντρας σου. Δεν ήταν άντρας μου. Δεν είπες καλέ ότι σε χείρα. Όχι καλέ. Δεν έχω παντρευτεί ποτέ. Ζω ολομόνοχη. Έχω νοικιάσει ένα διαμερισματάκι και. Πώς θα σας το πω τώρα. Είμαι call girl. Τι είναι αυτό, τσίχλα, πως λέμε 3D. Όχι καλέ. Πώς θα σας το πω τώρα. Να, α, να. Μου τηλεφωνούνε διάφοροι και εγώ τους δέχομαι στο διαμέρισμά μου. Δηλαδή διαμένεις εσύ κουραπολίας. Περίπου. Και βρε με τον κάθαρμα. Εγώ τι σου έφτυγα εγώ. Τίποτα δεν σημότατε. Γι' αυτό και το μετάλλιωσα και ήθελα να σας πω να πάρετε τα μέτρα σας. Τα μέτρα μου. Σανίδα πρέπει να τα πάρω. Βρεγμένη σανίδα. Μου αξίζει. Αλλά ποιο το όφελος. Τώρα πια σας έχουν στο χέρι. Ποιος, πού, τι, γιατί. Μας φωτογραφίσανε μια στιγμή που ήμουνα πολύ, πολύ κοντά σας. Τι. Θυμάστε που είδατε μια λάμψη και φωνάξατε αστράφτη, αστράφτη. Άστραφτη, άστραφτη. Αν δεν άστραφτε, ήταν το φλάσ της φωτογραφικής μηχανής. Πώς πέφτυχε τέτοια μηχανή, βρε, εις βάρος μου. Όπως γίνεται όλα αυτά τα πράγματα. Ήρθε κάποιος, με πλησίασε, μου είπε να έρθω εδώ. Εν τω μεταξύ, εγώ το άνοιξα χωρίς να με δείτε και μπήκε και τσου, τράβηξε τη φωτογραφία. Πού, και εσύ δέχτηκες, μωρέ. Ήταν πολλά τα λεφτά, εδεσιμότατε. Δέχτηκες, δηλαδή, να με προδώσεις για το χρήμα. Καλέ, εδώ ο Ιούδας πρόδωσε κοντζά μου Χριστό. Εγώ σε εσάς τα κόλωνα. Ναι, αλλά ο Ιούδας μετά πήγε και κρεμάστηκε. Ναι, αλλά και εγώ πρέπει κάπως να ζήσω. Δεν θα ζήσεις. Θα σε πνίξω με τα δύο από τα χέρια μου που μου θέλει τις φωτογραφίες. Καλέ, πού να τις βρω. Και ούτε που ξέρω αυτόν που με έβαλε. Εσείς πρέπει να σκεφτείτε. Κάποιος εχθρός σας πρέπει να είναι. Εχθρός. Ε. Πού να βρεθεί ο εχθρός. Εγώ είμαι παπάς. Δεν έχω εχθρός. Α, το κακούργο! Καλέ, τι πάθετε, τι λέτε. Έπεσα στη λούμπα, κύριε. Σε το είχα πει τον Καμίλο, θυμάσαι. Ο Ιξόνι αυτόν ταπεινωθήσετε. Α, γι' αυτό μου έλεγε.
Εδώ σε έχω, εδώ σε έχω. Πάντως, αν μπορώ να βοηθήσω, θέλω πολύ να επαναρθώσω το σφάλμα μου. Α, εσύ επανορθώ και στην κόλαση. Φύγε τώρα. Λυπάμαι, λυπάμαι, ειλικρινά, πιστέψτε με. Φύγε, φύγε. Πολύ καλά. Χαίρετε. Είδες, ο Πεπών. Ο καλός ο Πεπών, που λέγεις ότι μ' αγαπάει. Αλλά και εσύ, μια φορά ολίστησα κι εγώ σαν άνθρωπος και μ' άφησες να κυλιστώ στο βούρκο. Σου φώναζα όμως. Πρόσεχε, πρόσεχε. Μας υποχρέωσες. Τι είναι. Πού πας εσύ. Την πόρτα να ανοίξω. Εσύ δεν θα βγεις μέσα από το δωμάτιό σου, αν δεν μιλήσω εγώ, αν δεν πω κουβέντα, δεν θα ξεμητήσεις καθόλου. Μάλιστα. Ακούσεις σου λέω. Μάλιστα. Μην ξαναβγείς έξω. Μάλιστα. Ποτέ. Μάλιστα. Και πού είσαι. Μην αναστατώνεσαι πολύ. Με το χαλαρό. Θα πετάξει κανένα φταμινίτι που αλαπάτησα Ιωάννα. Έλα, δεν άνοιξε αυτή την πόρτα. Σεβασμιότατε, σεβασμιότατε, πού είσαι, σεβασμιότατε. Ο δεσμότατος, έρχεται ο δεσμότατος, έρχεται ο δεσμότατος, βρε μου ρομπαγκέρα, ο δεσμότατος είμαι εγώ. Ο Σεβασμιότατος, δεν ήθελα να πω τι έρχεται. Τη σκούπισε στην εκκλησία. Λαμπίκος είναι. Ωραία, και πού τον είδες, πού έρχεται, πού. Στην πλατεία, είδα το αυτοκίνητο, του κορδάζιζε, γινόταν χαμός, κόσμος, θα ήθελα να πέντε. Θα έλεγα θα τον κόσμο, τι έχω να ακούσω. Καλά, δεν μας πάρει το κεφάλι, δεν είμαι θεού, ήταν να βγει ο προφόνε δήμαρχος. Είχα δει όμως εγώ στον ύπνο μου. Άσε μας μπορεί τι είδες και εσύ στον ύπνο σου. Τα λεπτά στον να δεις αν έρχομαι. Αν έρχεται. Θα πάω εδώ αν έρχεται. Ναι, παιδί μου, δεν σε έρχεται. Όσοι μας πιούν το τεχνίδι. Θα πάω να δω αν έρχεται. Έφτασε. Έφτασε, έφτασε. Έφτασε. Τις εκλογές μου. Ξέρετε, έχουμε δημοκρατία και ο καθένας μπορεί να ψηφίζει ό,τι θέλει. Δεν σε ρώτησα. Ο κύριος δηλαδή μου είπε. Και να μην ακούσω πια για τον κύριο. Μην μιλάς γιατί κάηκαν και δυο. Δον Καμήλο, τι τα έκανες τα αυγά. Σε ρωτάω τι τα έκανες τα αυγά. Δον Καμήλο. Και στο όνομα του Θεού του Ζώντος, πες μου αμέσως τι τα έκανες τα αυγά. Στο όνομα του Θεού του Ζώντος. Ναι. Τα έφαγα. Τα έφαγες. Μα πώς τα έφαγες. Ομελέτα με κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο. Πήγαινε αμέσως να μου φέρεις τα αυγά. Δεν γίνεται. Αν θέλετε να σας φέρω της αγοράς. Όχι. Τα δικά μου θέλω. Τα δικά σας τώρα, σεβασμιότατε, έχουν γίνει αιμοσφαίρια. Αιμοσφαίρια, ε. Έτσι έχω ακούσει δηλαδή οι τροφές που καταναλώνουμε. Μετά από κάποιο διάστημα γίνονται αιμοσφαίρια. Τότε μαζεμένα. Κάκα λεπτά αιμοσφαίρια. Δεν γίνονται σεβασμιότατε. Γιατί δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται. Τον Καμηλό, τον κουτό μου περισταίνεις ή είσαι πράγματι πτωχός στο πνεύματι. Μακάρι η πτωχή το πνεύμα του, γιατί αυτοί λεϊθίσονται. Ομολογείς δηλαδή ότι είσαι πράγματι πτωχός στο πνεύματι. Σι είπας. Λοιπόν, αφού το θες, το δέχομαι. Ότι είσαι άξιος για τον παράδεισο. Αλλά για παπά σε αυτήν εδώ την πόλη δεν κάνεις. Δώσ' μου το τηλέφωνο. Θα καλέσω τον αντικαταστάτη σου. Εσύ θα πας στην Ποντανάσα. Στην Πούντα! Μα σε βασμιώ, Ταντή! Ούτε λέξη! Πού μπορώ να μιλήσω με την ησυχία μου. Να θέλετε. Βλέπω Πάρκινσον έχεις. Άδειο φόφολο, αλάριστοσα, πατέρα ρόζα, παγέρα ρόζα. Μπα που κακό να μη σε βρει γρουσούζι, παπά, τι κάνεις έτσι. Παπαδάκι μου, εσύ τι κάνεις έτσι. Εγώ τραγουδάω τη νίκη του λαού. Και όποιος αντιδραστικός δεν θέλει να ακούει, να βουλώσει τα αυτιά του. Άδειο φόφολο, αλάριστοσα. Τα μάτα μου, είναι μέσα ο καρδινάλιος, μου κουπάει σε μια μετάφραση. Θες να τον εκδοτήσουμε κι άλλο με τα τραγούδια σου. Τι έκανε, λέει, σε διώχνει από εδώ. Πού με στέλνει να λες. Πού. Στην Ποντανάσα. Ποντανάσα. Απ' τον καπιταλίστα. Πάτε τώρα μέσα να ετοιμάσεις τα μπουγαλάκια μου. Όχι. Δεν θα πάω μέσα. Έξω θα πάω. Και ξέρεις που θα πάω. Τώρα θα πάω στον Πεπόνε. Έχει να γίνει λαϊκή κινητοποίηση. Μόνο έτσι θα σωθείς. Πάω.
Χριστούλη μου, λες να την γλιτώσουμε μαρξιστικά. Δεν το πιστεύω, Δον Καμήλο. Ούτε εγώ το πιστεύω. Ξέρω τι μου. Θα δούμε. Θα δούμε, Δον Καμήλο. Θα δούμε. Γιάννος, σφυριχτός. Το όνομά μου είναι Μικελίνη. Οι δικοί μου φωνάζουνε σύντροφο Μικελίνη. Ό,τι συνομοταξίες του πεπώνει. Κόβει το μυαλό Δάκης όμως, τώρα θα σου κοπεί και το αίμα. Ξέρεις εγώ εδώ μέσα, παπά. Όχι, πού να ξέρω, σύντροφε. Εμένα, σαν σκληρό μου φαίνεται, για πλησίασε να δεις και εσύ λιγάκι. Ναι, σκληρό είναι. Πάει πουθενά το μυαλό σου. Όχι, πού να πάει το μυαλό μου, σύντροφε. Για να προσέχουμε λιγάκι, εγώ ρωτάω και εσύ απαντά, συνεννοηθήκαμε. Ω, πλάκωσε κάτι μέσα στο σπίτι μας, δηλαδή, κανονικά. Ας πρόσεχε. Να σου φρεσκάρω λίγο τη μνήμη. Προχθές εδώ μια γοητευτική κυρία που κοιτούσε στο χρυσό της το σταυρουδάκι. Τώρα που το λες, τώρα που το λες. Που σου είπε ότι σε έχει αγαπήσει. Τώρα που το λες, τώρα που το λες. Που σε πήρε και αγκαλιά. Α, μην το λες, μην το λες. Αυτή με πήρε, εγώ δεν την... Εσύ το ξέρω, χαμπάρι δεν πήρες. Κακομύρι... Τι να πάρω χαμπάρι, σύντροφε. Πάλι ρωτάς και αρχίζω να χάνω την υπομονή μου, έτσι. Ναι, αρχίζω να χάνω και εγώ τη δική μου. Λοιπόν, δίκιο έχεις, για να τελειώνουμε. Εδώ πέρα μέσα υπάρχει μια φωτογραφία που σε ενεχοποιεί άδικα όμως. Και ο Μάριο δεν τη θέλει την αδικία. Ο Μάριο. Ναι, ο Μάριο, και είναι διατεθειμένος να τα βάλει ακόμα και ενάντια με τον πατέρα του προκειμένου να σε προστατεύσει. Νομίζω ότι κατά βάθος σε αγαπάει. Γιατί εγώ δεν τον αγαπάω. Πάλι ρωτάς και δεν θα σου πω παρακάτω. Τελείωνε όμως. Λοιπόν, τη φωτογραφία αυτή την είχε ο Πεπόνος Ζακάκη του και ποιος ξέρει, ίσως πάνω στα νεύρα του να την έστειλε στις εφημερίδες. Θα το έκανε αυτό ο Πεπόνε. Ο φανατισμός θα το έκανε, ο φανατισμός. Ναι. Λοιπόν, ο Μάριο την έκλεψε και μου την έδωσε να σου τη φέρω. Ορίστε. Την έκλεψε, ε. Την έκλεψε. Ωραίο πράγμα, κλοπήν τέκνο μου. Πρώτον, δεν συμφωνώ με την κλοπή σε και παπά. Δεύτερον, κουμουνιστή και τέκνον. Ναι. Και τρίτον, άντε γεια. Στο καλό, σύντροφε. Συντοπισμό! Το πεπώνει! Κάνε τη γνώμη, διαγράψε μου το κόμμα! Όχι, μου το πίσω πόρτα! Όχι, μου το παπά, σύντροφε! Το παράθυρο, το παράθυρο! Από το πίσω γόρι! Από την παρκοδόνη, το παράθυρο! Βρε καλώ τα παιδιά! Τι έμαθα, η ανιψιά σου τα έχει με το γιο μου. Τα παιδιά δεν σου δώσαμε τον λόγο, συντρόφισσα. Καλά σου λέει. Ούτε δώσεις... και σένα σου τον δώσαμε. Ουρά θα πιάνω εδώ και μπρος για να μιλάμε. Τώρα, για άλλο ήρθα. Μέσα είναι ακόμα ο Πάπαρδος. Ναι, μέσα είναι. Τηλεφωνάει στην πούτο δόξα. Φώναξε τον. Πώς εγώ. Α, δεν πατρίζει. Έτσι και με δει μόνο πάλι θα γίνει εξωφρενών. Και ο λαός θα γίνει εξωφρενών μαζί σου, αν δεν πας μέσα να τον φωνάξεις. Ποιος λαός. Εγώ. Α, ναι, ξέχασα ότι είσαι λαός. Τέλος πάντων, να πάω. Αλλά, πρέσπασία, εσύ δεν πας να κάνεις λίγο συντροφιά την Τζούλια μας που έχεις στο κήπο. Αν δε που θα πάω, εδώ θα καθίσω όλα τα ψάρια ένα χεράκι. Ναι, εντάξει, φτάνει που είναι πεπόνε. Πήγαινε εσύ. Ω, τίποτα, εδώ. Ω, βρε παιδάκι, βρε πεπόνε, πες και εσύ κάτι. Συντρόφισσα. Εντάξει, σύντροφε. Ω. Και το όρο συνάφα με τα κινούντου αρχίνα ήταν γραμμένο στο κόμμα. Αχ, άτιμη τεχνολογία. Ο κύριος. Ο νέος μας δήμαρχος. Ω, χαίρο πολύ, αγαπητέ μου. Ναι, κι εγώ. Συγχαρητήρια για την εκλογή, κύριε Σαρθνίκη.
Έμαθα πως είστε αποχρώσεων αριστερών. Ναι, είναι αποχρώσεων ΚΚ, δυστυχώς. Δυστυχώς, ε! Όχι, ευτυχώς. Ευτυχώς, ε! Όχι, από αυτό. Το ποιο? Το άλλο. Το άλλο. Το... Αυτά. Δεν ενδιαφέρουν οι πολιτικές σας πεπιθήσεις, τέκνων μου. Είστε άνθρωπος καλός. Αναλυθεύουν οι πληροφορίες. Αληθεύουν, αληθεύουν. Πιστεύω ότι στο πρόσωπό σας θα έβρωμε έναν ένθερμον υποστηρικτή. Θα έβρωμε, θα έβρωμε. Έτσι είναι, κύριε Δήμαρχε. Εξαρτάται. Από τι τέκνων μου? Τι έμαθα, θα φύγει από εδώ ο Δον Καμήλο. Ναι, ξέρετε, είπαμε να το στείλουμε σε ένα μέρος πιο... Παλοκάτσια! Τέκνων μου! Σε προειδοποιώ, σεβασμιότατε, οι λαϊκές δυνάμεις αγρυπνούν. Πότε πια κοιμούνται αυτές οι λαϊκές δυνάμεις, μισή. Εμένα δεν με νοιάζει, αλλά ο λαός τον αγαπάει πολύ αυτόν τον παπά. Και σαν δήμαρχος που είμαι, θα πρέπει να κοιτάξω και την τάξη στην πόλη μου. Θα γίνει χαμός αν φύγει από εδώ ο Δον Καμήλο. Νομίζω ότι είστε λιγάκι υπερβολικός. Καθόλου. Προλετάροι και μπουρζάδες θα ενωθούν για να μην φύγει από εδώ ο Δον Καμήλο. Γι' αυτό σας λέω, σεβασμιότατε. Εκτιμώ την κρίση σας, κύριε Δήμαρχε. Η Εκκλησία θέλει να συνεργάζεται με την πολιτεία. Αφού λοιπόν το προτείνετε εσείς, θα ανακαλέσω τη μετάθεση. Συγχαρητήριά μου, τον Καμήλο. Την ευλογία σας, σεβασμό. Φεύγω τώρα. Ο Θεός με θυμών. Αυτό ήταν θαύμα. Πάω κι εγώ, άντε, γεια. Επώνε. Σε ευχαριστώ αυτό που έκανες. Δεν το έκανα για σένα, για το λαό το έκανα. Για μένα το έκανες, για τον παλιό καλό σου φίλο. Έλα, άσε τώρα, αυτό δεν κάνει κλαίω το μικρό παιδί. Με τα παιδιά μας τι θα κάνουμε τώρα. Εγώ λέω πρώτα να του ρίξω μια διαγραφή από το κόμμα και μετά έλεγα να τους παντρέψουμε. Εγώ θα τη ρίξω ένα αφορισμό και μετά... Μετά θα γίνουμε παππούδες. Αλήθεια, παππούδες. Πω, πω, γεράσαμε, βρε πόνε, γεράσαμε. Γεράσαμε και μυαλό δεν βάλαμε. Θα καθόμαστε από εδώ και μπρος παρέα, θα πίνουμε τα κρασάκια μας. Θα έχουμε και το γονάκι μας και τακτιντι, τακτιντι. Και αν είναι αγόρι, τα εγγονάκια αν είναι αγόρι, θα το ονομάσω Στάλιν. Και όχι και Στάλιν, πρέπει πόνο. Α, μην κάνει συζήτηση. Λένιν ο πατέρας, Στάλιν το παιδί, τι θα το κάνω εγώ την οικογένειά μου, κεντρική επιτροπή. Μα δεν το συζητώ, το παιδί θα το ονομάσω Στάλιν. Στάλιν, ε. Ναι. Ωραία, μάζεψε τα συντρόφια σου, να λένε το τροπάριο του Μάρξ, πάρει και μια σκάφη, μπλαμούσα το και το παιδί μέσα σαν κουρουνόπουλο, εγώ το χέρι μου δεν το μαγαρίζω. Ας το μαγαρίζετε το χέρι σου. Μόνο μαγαρίζετε, άντε το βρε θα γίνει στον αιώνα τον άπαντα. Ευτούς, αντιδραστικέ. Εσύ βρε, ελφρό κάθαμα. Τον Καμήλο, μην απλώσεις το χέρι σου επάνω του, σε το παγορεύω. Άλλωστε θα είσαι ένας αχάριστος. Πάλι τα ίδια θα αρχίσουμε. Αφού λες κάτι κουβέντες που με σφάζουν. Γιατί εμένα δεν με σφάζουν. Τέλος πάντων. Πάμε να πιούμε εκείνο το κρασάκι, θα ξεχάσουμε. Ναι, άντε, όλα. Πάμε. Πάμε γιατί με τσάντισες. Κοκκινέ. Κοκκινέ. Δον Καμήλο! Α, για χεράκι, είπες, δεν είπες τίποτα για ποδαράκι. Sous-titrage Société Radio-Canada.